Είμαι λάθος που έδιωξα την πεθερά μου, αφού οδήγησε για 16 ώρες για να δει εμένα και το νεογέννητό μου. Γέννησα πριν τρεις εβδομάδες και τώρα αρχίζουμε να αφήνουμε ελάχιστους ανθρώπους να μας επισκεφθούν. Η μαμά μου και η αδελφή μου με το μωρό τη μα επισκέφτηκαν πρώτη φορά πριν τέσσερι μέρε. Η πεθερά μου θα ερχόταν την επόμενη μέρα για να μείνει μαζί μα για μία εβδομάδα. Η πεθερά μου μένει 16 ώρε μακριά από εμά σε άλλη χώρα. Μας τηλεφώνησε την ημέρα που υποτίθεται θα έφτανε και μας είπε πως θα έκανε μία στάση για να ξεκουραστεί πριν συνεχίσει το δρόμο οπότε θα αργούσε. Κανένα πρόβλημα. Έφτασε την επόμενη μέρα στις 10 το πρωί. Το πρόβλημα είναι ότι έφερε και τις δύο εγγονές της μαζί. Τις ανιψιές του συζύγου μου 12 ετών. Όχι μόνο δεν μας είχε μιλήσει γι' αυτό, αλλά ούτε καν μας ενημέρωσε. «Επίσης, η μία από αυτές δεν επιτρέπουμε να πλησιάζει τα παιδιά μας, γιατί τα ενοχλεί και τα χτυπάει κάθε φορά. Η πεθερά μου το ξέρει πολύ καλά αυτό. Για την ακρίβεια, δεν κάνουμε καν παρέα με τη μητέρα αυτού του κοριτσιού, επειδή την υπερασπίστηκε αφού είχε δώσει μπουνιά στην πεντάχρονη κόρη μας σε οικογενειακό τραπέζι. Όλο αυτό έγινε για ένα νεροπίστολο». Δεν είχαμε καμία επικοινωνία με αυτό το κορίτσι ούτε τη μητέρα της. Η πεθερά μου το ξέρει. Η άλλη ανιψιά μας είναι εντάξει. Πραγματικά το συμπαθώ αυτό το κορίτσι και το άφησα να μπει μέσα και να δει το μωρό. Ανάγκασα την πεθερά μου και την κακιά ανιψιά να περιμένουν έξω από το σπίτι όσο εκείνη ήταν μέσα. Ο σύζυγός μου ήταν 100% με το μέρος μου. Ήταν θυμωμένος και δεν ήθελε να αφήσει εκείνο το παιδί να μείνει σπίτι μας για μία εβδομάδα. Ήθελε να τη βάλει σε ένα αεροπλάνο και να τη στείλει πίσω, αλλά η μητέρα της δεν θα συμφωνούσε να ταξιδέψει μόνη της, οπότε θα έπρεπε να φύγει με την πεθερά μου. Δεν αφήσαμε την πεθερά μου και αυτή την ανιψιά να δουν το μωρό. Όλη η οικογένειά του είναι αντίον μας και ιδιαίτερα η μητέρα εκείνου του κοριτσιού που λέει ότι σπαταλήσαμε άδικα το χρόνο της πεθεράς μου και τιμωρούμε χωρίς λόγο την κόρη της. Ε, όχι και χωρίς λόγο. Λέει ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε επιτέλους. Ο κουνιάδος μου λέει ότι είμαστε κακοί γιατί η πεθερά μου πλήρωσε για το διαβατήρια των κοριτσιών και έτσι ήταν σπατάλη και χρόνου αλλά και χρημάτων. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα, παιδιά, μπορούμε να πάρουμε και να ρωτήσουμε πριν κάνουμε το οτιδήποτε. Η άλλη νύφη, η μητέρα του καλού κοριτσιού, είναι με το μέρος μας. Τι θα γίνει τώρα. Η πεθερά μου της είπε ψέματα ότι το ξέραμε ότι θα έφερνε και τα κορίτσια. Είμαι λάθος που άφησα μόνο την καλή ανιψιά να δει το μωρό, ενώ η πεθερά μου και η κακιά ανιψιά περίμεναν στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τους είπα να φύγουν. Να σου πω κάτι, όμως θα σε χαϊδέψω μετά, θα σε χαϊδέψω. Στο υπόσχομαι. Είμαι λάθος που απαγόρευσα στην αδελφή μου να ξαναδεί την κόρη μου αφού την πήρε μαζί στο σπίτι κάποιου που γνώρισε στο Tinder. Εγώ, 25, γυναίκα, και η αδελφή μου, Μαρία, 26, έχουμε πολύ καλή σχέση. Η Μαρία είναι επίσης πολύ κοντά με την κόρη μου, Έμιλι, 4 χρονών. Η Μαρία έχει κάνει babysitting στην Έμιλι πολλές φορές αυτά τα χρόνια και ποτέ δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Λίγες μέρες πριν, ο σύζυγός μου και εγώ θα βγαίναμε για να γιορτάσουμε την επέτειό μας. Η Μαρία προσφέρθηκε να κρατήσει την Έμιλη και όλα ήταν κανονισμένα. Σχεδιάζαμε να λείψουμε για περίπου 8 ώρες. Δυστυχώς μετά από 4 ώρες, ο σύζυγός μου άρχισε να έχει μικρανία. Φύγαμε και τον άφησα στο σπίτι πρώτα για να ξαπλώσει. Έστειλα μήνυμα στη Μαρία ότι θα πήγαινα νωρίτερα από εκεί. Μόλις έφτασα παρατήρησα ότι το αυτοκίνητό της έλειπε. Μπήκα στο σπίτι και τους φώναξα. Δεν υπήρχε κανείς εκεί και έτσι την πήρα τηλέφωνο. Αφού της τηλεφώνησα τέσσερις φορές τελικά το σήκωσε. Άρχισα να της φωνάζω και απέτησα να μάθω που ήταν. Μου είπε ότι θα μιλούσαμε όταν θα γυρνούσε στο σπίτι μετά από 20 λεπτά. Μόλις ήρθε στο σπίτι μου έβαλα αμέσως την Έμιλη στο κρεβάτι. Μόλις την πήρε ο ύπνος, άρχισα να φωνάζω και τη είπα να μου πει τι έγινε. Μου είπε ότι έκανε τσάτ με κάποιον άγνωστο από το Tinder και εκείνος της είπε αν θα ήθελε να πάει σπίτι του. Δεν μπορούσε να πάει άλλη μέρα. Είπε ότι ήξερε ότι η μικρή θα κοιμόταν την περισσότερη ώρα, οπότε συμφώνησε να τον συναντήσει. Όλα πήγαν καλά. Η Έμιλι έφαγε μερικά σνακ και μετά κοιμήθηκε στον ξενώνα εκείνου του άντρα. Βγήκα από τα ρούχα μου και την έδιωξα. Την ρώτησα πώς μπόρεσε να κάνει κάτι τόσο ανεύθυνο. Νευρίασε και μου είπε ότι δεν έγινε και κάτι. Δεν θα άφηνε ποτέ κάτι να συμβεί στην Έμιλη. Τη είπα ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να πάρει την κόρη μου στο σπίτι ενός αγνώστου. Μου είπε ότι ξέρει να διαβάζει τους ανθρώπους και ήξερε ότι αυτός δεν θα μπορούσε να κάνει κακό σε κανέναν. Τη είπα ότι είναι τρελή και έβαλε την κόρη μου σε τεράστιο κίνδυνο. Δεν μπορούσα πια να την εμπιστευτώ και δεν θα τη ξαναμιλούσα ποτέ. Επίση τη είπα πω δεν τη επιτρέπω να ξαναδεί την Έμιλη. Άρχισε να κλαίει και να λέει ότι είμαι υπερβολική για αυτό που έγινε. Τη είπα ότι την πλήρωνα για να την προστατεύει και όχι για να τη βάζει σε κίνδυνο ώστε εκείνη να περάσει καλά. Συνέχισε να κλαίει και να με παρακαλάει, αλλά τελικά την έδιωξα. Η μαμά μου λέει πως αν και η Μαρία έκανε αυτό το πράγμα, εγώ είμαι κάπως υπερβολική. Λέει πως πρέπει να το ξανασκεφτώ και να μην της χωρίσω γιατί είμαστε οικογένεια. Είμαι λάθος!